Κατακόρυφη είναι η αύξηση στι αποποιήσει κληρονομιών από το 2013 έως το 2015, όπω δείχνουν τα στοιχεία των ειρηνοδικείων τη χώρα. Που διαβιβάστηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Συνολικά, οι αποποιήσει κληρονομιών με βάση τα στοιχεία από τα ειρηνοδικεία τη χώρα ανήλθαν στο 2015 σε 45.627, από 29.200 που ήταν το 2013 και 41.386 που ήταν το 2014. Τα φορολογικά βάρη και τα χρέη φαίνεται πω καθιστούν ασύμφορη την αποδοχή κληρονομιά για δεκάδε χιλιάδε πολίτε οι οποίοι επιλέγουν να μην κάνουν την απο αποδοχή, προκειμένου να μην κληρονομήσουν χρέη των συγγενών του, αλλά και επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη φορολόγηση τη ακίνητη περιουσία, την οποία δεν μπορούν παράλληλα και να πουλήσουν εύκολα. Ε, όταν ο κόσμο έρχεται σε εμά, ο συμβολεογράφο, έρχεται για να αποδεχτεί μια κληρονομία, όχι για να αποποιηθεί. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στοιχεία για την αύξηση των αποποιήσεων κληρονομιά τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, σαν πολίτε, πληροφορούμαστε από τα μέσα μαζική επικοινωνία ότι υπάρχει μια αλματώδη αύξηση, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια. Τι πληροφορίε αυτέ τι έχουν και έχουν σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνη και από το Υπουργείο Δικαιοσύνη, από ό,τι μαθαίνουμε στην Βουλή, οι αποποιήσει κληρονομιά που έχουν γίνει στα ειρηνοδικεία στην επικράτεια. Όταν βέβαια πελάτε έρχονται προβληματισμένοι σε εμά, του λέμε ότι Πρέπει να έχουν στο νου τους ότι όταν αποδεχόμαστε μία κληρονομιά, αποδεχόμαστε τόσο το ενεργητικό αυτής, δηλαδή κινητή και ακίνητη περιουσία που έχει αφήσει ο θανόν κατά το θάνατό του, αποδεχόμαστε όμως και τα χρέη αυτής, δηλαδή δάνεια που μπορεί να υπάρχουν, ε, υποθήκες, κατασχέσεις, ό,τι μπορεί να βαρύνει την περιουσία του κληρονομουμένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο ειρηνοδικείο της χώρας, το Ειρηνοδικείο Αθηνών, οι αποποιήσεις κληρονομιάς το 2015 ανήλθαν σε 9.566 από 6.079 που ήταν το 2013. Σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως στην Πάτρα, οι αποποιήσεις αυξήθηκαν σε ποσοστό 70% περίπου, δηλαδή 1.363 από 807 που ήταν το 2013 όταν αποφασίζω να αποποιηθώ μια κληρονομιά, γιατί προφανώς δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στο βάρος του παθητικού, δηλαδή να αποπληρώσω τα χρέη που μου έχει αφήσει ο κληρονομούμενος, τότε θα απεμφθηθώ στο ειρηνοδικείο μέσα σε αποκλειστική τετράμινη προθεσμία. Όταν περάσει αυτό το τετράμινο, δεν μπορώ πια να αποποιηθώ, γίνομαι αναγκαστικά κληρονόμος. Επίση, αυτό που πρέπει να προσέχει ο κόσμο όταν ειδικά υπάρχουν κατιόντε, δηλαδή τέκνα και συνεχόμενα εγγόνια κλπ. του αποποιηθέντο, τότε πρέπει να προβούν και αυτοί σε αποποιήσεις, γιατί αλλιώς καθίσανται κληρονόμοι της ε, κατάχρεης περιουσίας της κληρονομιαίας. Ενδιαφέρον είναι ακόμη ότι το γεγονός ψηλά είναι τα ποσοστά των αποποιήσεων κληρονομιών όχι μόνο σε περιοχές της πρωτεύουσας, όπως η Καλυθέα που τα σπίτια πόλυνται σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και περιοχές όπως το Χαλάνδρι και το Μαρούσι βάσει των στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Δικαιοσύνη